Είμαστε εδώ για ένα ακόμη βράδυ Δευτέρας στην εκπομπή πρώτο σκόρερ με τον Ανδρέα Λεκάκη, εδώ πάντα από την συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Νέας Σμύρνης, του NSTV. Σήμερα Δευτέρα 5 Ιουνίου, η πρώτη μας εκπομπή για τον Ιούνιο. Μέσα αυτό το μήνα θα ολοκληρώσουμε και τις εκπομπές μας για την φετινή σεζόν, καθώς σιγά σιγά και η αγωνιστική δράση σε πάρα πολλούς τομείς ολοκληρώνεται. Ωστόσο, έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια και στην σημερινή εκπομπή. Καταρχάς, γιατί το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε έγιναν πάρα πολλά. Είχαμε την αυλαία στα πρωταθλήματα της Ισπανίας, της Ιταλίας, του Βελγίου, που είχαμε μια συναρπαστική εξέλιξη, ένα θρίλερ πραγματικό στα τελευταία λεπτά για την κατάκτηση του τίτλου και ένα φοβερό φινάλε. Υπάρχουν οι ευρωπαϊκοί τελικοί. Έγινε ο τελικός του Europa League ανάμεσα στη Σεβίλη και τη Ρώμα, με νικήτρια για ακόμη μια φορά του Europa τη Σεβίλη. Και υπάρχουν αυτή την εβδομάδα που διανύουμε δύο ακόμη ευρωπαϊκοί τελικοί. Ο τελικός του Conference League την Τετάρτη που μας έρχεται, και φυσικά εκεί όπου κορυφώνονται όλα, ο μεγάλος τελικός του Champions League ανάμεσα στην Inter και την Manchester City το Σάββατο το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη. Θα μιλήσουμε για τα φινάλε των πρωταθλημάτων, γιατί είχαμε και, πέρα ότι είχαμε φοβερές μάχες για την παραμονή, για την έξοδο στην Ευρώπη, για τα τελευταία μέτωπα που είχαν μείνει ανοιχτά σε Ισπανία και Ιταλία και σε Βέλγιο φυσικά. Τα υπόλοιπα μεγάλα πρωταθλήματα, Γερμανία, Αγγλία, είχαν ολοκληρωθεί από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, και στη Γαλλία είχαμε φινάλε και εκεί ήταν ανοιχτά κάποια ζητήματα, θα τα πούμε εδώ παρέα. Είχαμε και πολλούς αποχαιρετισμούς. Ήταν το Σαββατοκύριακο των αποχαιρετισμών. Πάντα όταν βρισκόμαστε στο φινάλε μια σεζόν υπάρχουν τέτοιες σκηνές. Υπήρξε ο αποχαιρετισμός του Μπεντζεμά στο μάτς με τη Ρεάλ Μαδρίτη, του Ιμπραήμοβιτς στο παιχνίδι με τη Μίλαν. Ακόμα και αποχαιρετισμός διαιτητή. Αποχαιρετισμό διαιτητή είχαμε του Ματέου Λαός, ενός τους κορυφαίους Ισπανούς διαιτητές, που σφύριξε το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του στο παιχνίδι της Μαγιόρκα με την Ράγιο Βακεκάνο, του Χωακίν φυσικά, ζωντανού θρύλου του Ισπανικού Πρωταθλήματος και της Real Betis. Μπορεί να πει κάποιος πως ήταν και ένα φορτισμένο Σαββατοκύριακο όσον αφορά και αυτό το θέμα. Αυτά λοιπόν θα αναλύσουμε, θα πούμε λίγο παρέα πώς εξελίχθηκαν τα πρωταθλήματα τα μεγάλα στο φινάλε τους. Και θα μιλήσουμε και στο υπόλοιπο μέρος της εκπομπής μας και λίγο για τους τελικούς που έρχονται, και κυρίως για τον τελικό του Champions League που τραβάει πάνω του όλα τα βλέμματα. La Liga, εκεί όπου φυσικά ήταν ανοιχτή η μάχη για την 7η θέση που οδηγεί στο Conference League. 5 ομάδες πάλευαν για την 7η αυτή θέση, αλλά ήταν ανοιχτή και η μάχη της παραμονής για την τελευταία θέση, για την ομάδα που θα ακολουθούσε την Elche και την Espanyol στην Segunda División. Και εκεί ούτε λίγο ούτε πολύ ήταν 6 ομάδες μπλεγμένες σε αυτό το γαϊτανάκι. Η Θέλτα, η Κάντιθ, η Χετάφη, η Βαλένθια, η Αλμερία και η Βαγιαδολίδη. Επομένως, καταλαβαίνετε πως είχαμε εξέλιξη θρίλερ στην Ισπανία. 7.30 ώρα την Κυριακή έγιναν τα παιχνίδια που αφορούσαν τα ζητήματα στο πάνω μισό της βαθμολογίας, δηλαδή την έξοδο στο Conference League, γιατί η τετράδα είχε κλείσει. Ο τίτλος φυσικά είχε κρυθεί εδώ και καιρό με την Μπαρτσελόνα πρωταθλήτρια. Και οι θέσεις για το Europa είχαν κλείσει, η Villarreal και Betis τις είχαν καπαρώσει. Επομένως, έμενε η 7η θέση για την οποία πάλευαν η Οσασούνα, η Μπιλμπάο, η Μαγιόρκα, η Ζιρόνα, η Ράγιο Βαγεκάνο και η Σεβίλη. 6 ομάδες ουσιαστικά σε αυτή τη μάχη, με διαφορά πως η Σεβίλη μπορούμε να την βγάλουμε από την εξίσωση, γιατί με την κατάκτηση του Europa League την Τετάρτη που μας πέρασε, εξασφάλισε θέση στο Champions League, επομένως δεν την ενδιέφερε και τόσο
να τερματίσει στην 7η θέση, όσο να έχει ένα καλό φινάλε στην σεζόν και να τερματίσει όσο πιο ψηλά μπορεί. Νικήτρια πάντως της μάχης αυτής, της μάχης της 7ης θέσης, ήταν η Οσασούνα, η οποία απλά χρειαζόταν να νικήσει και δεν θα την απασχολούσαν τα αποτελέσματα των άλλων ομάδων, και αυτό έκανε η ομάδα από την Παμπλώνα. Νίκησε τη Ζιρόνα, η οποία μάλιστα είχε τους ίδιους στόχους με την Οσασούνα, να πάρει την 7η θέση. Με δύο γκολ του Μπούντιμιρ στο 52 και στο 55, έκανε το 2-0 η Οσασούνα, καθάρισε την υπόθεση νίκη, μείωσε βέβαια στο 75, με συγχωρείτε, ο Ρέινιερ για την Ζιρόνα και έδωσε νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι, αλλά η Ζιρόνα κράτησε μέχρι το τέλος αυτό το αποτέλεσμα και έτσι είναι η ομάδα η οποία θα βγει Ευρώπη του χρόνου μαζί με την Μπαρτσελώνα, τη Ρεάλ, την Ατλέτικο, την Σοσιεδάδ, την Βιαρεάλ και την Μπέτις. Γενικότερα, τις τελευταίες χρονιές η Οσασούνα παίζει πάνω από τις προσδοκίες. Μην ξεχνάμε ότι και φέτος έφτασε μέχρι τον τελικό του κυπέλου, που τον έχασε από τη Ρεάλ. Και επιβράβευση για την πολύ καλή δουλειά που γίνεται το τελευταίο διάστημα εκεί. Φέτος είναι μια θέση στο conference, ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Από εκεί και πέρα, Βιγερέλ Ατλέτικο ήρθαν ισόπαλες 2-2. Η Ατλέτικο δέχτηκε την ισοφάριση στο φινάλε, στο 92, οπότε δεν μπόρεσε να πάρει την δεύτερη θέση από την Ρεάλ στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Την ίδια ώρα η Ρεάλ έφερνε 1-1 με την Bilbao. Η Bilbao ήθελε νίκη δική της και γκέλα της Οσασούνα για να βγει στην Ευρώπη. Δεν ήρθε κάποιο από τα δύο αποτελέσματα, δεν ήρθε κανένα από τα δύο αποτελέσματα. Ωστόσο, ήταν αρκετά φορτισμένο αυτό το παιχνίδι στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου για την Ρεάλ Μαδρίτης, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν βαθμολογικά διάφορο το παιχνίδι για τους μερέχες, γιατί μόλις λίγες ώρες πριν είχε ανακοινωθεί το αντίο του Καρίμ Μπεντζεμά και άλλων παικτών βέβαια στην Ρεάλ, αλλά σίγουρα το αντίο του Καρίμ Μπεντζεμά ήταν αυτό που κάνει τη μεγαλύτερη αίσθηση. Ένας ζωντανός θρύλος για το σύλλογο της Μαδρίτης. Από το 2009 ο Μπεντζεμά πήγε 21 ετών παιδί πιτσιρικάς ποδοσφαιριστής, πολλά υποσχόμενο ταλέντο τότε, το 2009, και φεύγει στα 35 του 14 χρόνια μετά ως ένας θρύλος για τον σύλλογο, ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία της ομάδας πίσω από τον Κριστιάνο Ρονάλντο με 354 γκολ. Ο Μπεντζεμά, ο οποίος το 354ο γκολ του το έβαλε στο παιχνίδι αυτό με την Bilbao, στο τελευταίο του με την Λευκή Φανέλα από την Άσπρη Βούλα, από το σημείο του πέναλτι. Ο πρώτος σε assist στην ιστορία της Real Madrid, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά όταν μιλάμε και για center for, 165 assist, τον Μπενζεμά, ο οποίος πάντα ήταν ένα διαφορετικού τύπου φορ, άλλαζε το παιχνίδι του ανάλογα με τις περιστάσεις, ένα φορ πάντα που σε αυτά τα χρόνια καριέρας του στη Real δούλευε και για τους υπόλοιπους. Θυμίζω πόσο πολύ δούλεψε και πόσο περισσότερο ανέδειξε το παιχνίδι του Κριστιάνου Ρονάλντο ο Μπενζεμά. Ήταν μια πολύ σημαντική βοήθεια ο Μπενζεμά, ακόμα και τα χρόνια που δεν σκόραρε τόσο με τη Real. Και βέβαια από τη στιγμή που έφυγε ο Ρονάλντο το 18, ήταν ο παίχτης ο οποίος πήρε πάνω του όλο το βάρος του σκοραρίσματος. Θυμίζω ότι κατέκτησε τη χρυσή μπάλα το 2022, πέρσι πέτυχε 45 γκολ με τη Real, 15 στο Champions League. Φέτος στην μέτρια αποτίθεται χρονιά του, γιατί ταλαιπωρήθηκε για αποτραυματισμούς, πέτυχε 31 γκολ με την Real σε όλες τις διοργανώσεις. Επομένως καταλαβαίνετε για πόσο σπουδαίο κεφάλαιο μιλάμε, για αυτό που κλείνει για τους μερέχες. Ο παίχτης επίσης με τους περισσότερους τίτλους στην ιστορία της Real μαζί με τον Μαρσέλο. 25 τίτλους ο Μπεντζεμά έχει κατακτήσει μαζί με τον Μαρσέλο στη Real, ο πιο επιτυχημένος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της. Αυτό το πολύ μεγάλο κεφάλαιο λοιπόν για τη Real έκλεισε με το τελευταίο του παιχνίδι κόντρα στην Bilbao, το 1-1 που φέρει η Real. Και θα κλείσει και τυπικά αύριο, γιατί έχει προγραμματιστεί μια ειδική εκδήλωση για το αντίο του Καρίμ Μπεντζεμά. Δεν ήταν ο μόνος που αποχαιρέτησε το κοινό του Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Επίσης αποχώρησε και ο Ασένσιο. Μπήκε κάποια στιγμή στο ημίχρονο και βγήκε ως αλλαγή στο φινάλε για να γνωρίσει και αυτός την αποθέωση. Ο Ασένσιο, ο οποίος έπαιξε 7 χρόνια στη Ρεάλ από το 2016 στις τάξεις της, δεν τα βρήκε για νέο συμβόλαιο με τη διοίκηση της Βασίλισσας και φεύγει ως ελεύθερος για την Paris Saint-Germain. Έχει γνωστοποιηθεί πως η Paris θα είναι ο νέος του προορισμός. Ένας παίχτης ο οποίος το 2019 υπέστη ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό και αυτό ανέκοψε κάπως την πορεία του, την εξέλιξή του, αλλά πάντα ήταν ένας πολύ χρήσιμος παίχτης για τη Real, έστω και αν δεν ήταν βασικός στις περισσότερες των περιπτώσεων. Και αξίζει να σημειώσουμε πως φέτος δεν έπαιξε ως βασικός στην Real, αλλά ήταν ο τρίτος σκόρερ της ομάδας πίσω από τον Μπενζεμά και τον Βινίσιους με 15, αν δεν κάνω λάθος, γκολ. Πάρα πολύ σημαντικός παίχτης και αυτός για την Real.
δεν θα συνεχίσει, όπως δεν θα συνεχίσουν ο Μαριάνο και ο Αζάρ. Ο Μαριάνο τελειώνει το συμβολαιό του, ποτέ δεν μπόρεσε να αποδειχθεί κομβικός για τη Real Madrid, τις πολύ λίγες συμμετοχές του. Ήταν και φέτος δεύτερο φορ πίσω από τον Μπενζεμά. Και ο Αζάρ, μια θλιβερή ιστορία για τη Real και γενικότερα για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Πήγε το 2019 ως η μεγαλύτερη μεταγραφή της Real και το καλοκαίρι. Ως superstar από την Chelsea για να παίξει, να πραγματοποιήσει τον ονειρό του, να παίξει τη Real, να γίνει ο διάδοχος του Cristiano Ronaldo. Αλλά οι τραυματισμοί δεν τον άφησαν να βρει τον ρυθμό του. Ο ίδιος δεν ήταν και στα επιθυμητά επίπεδα φυσικής κατάστασης από ένα σημείο και μετά. Πάρα πολλά παιχνίδια έχασε, πάρα πολλοί τραυματισμοί του. Και φέτος, ενώ δεν ήταν τόσοι οι τραυματισμοί του, ενώ ήταν διαθέσιμο στα περισσότερα παιχνίδια, δεν τον υπολόγιζε ο Αντσελότη. Και είναι και χαρακτηριστικό πως ούτε στον Μαριάνο ούτε στον Αζάρ δόθηκε η ευκαιρία χθες να αποχαιρετήσουν το κοινό του Μπερναμπέου, έστω να παίξουν κάποια λεπτά προς το φινάλε. Δεν τους έβαλε ο προπονητής Ρεάλ καθόλου μέσα στο γήπεδο. Αυτοί οι τέσσερις λοιπόν αποχώρησαν από τη Ρεάλ. Πιθανότατα δεν θα είναι οι μόνες αποχωρήσεις, γιατί μένει να ξεκαθαριστεί το μέλλον των Νάτσο και Θεμπάγιος που τελειώνουν και αυτόν τα συμβόλαια και δεν ξέρουμε ακόμη σύμφωνα με τα ρεπορτάζ της Ρεάλ εάν θα ανανεώσουν. Ο Νάτσο μάλιστα μοιάζει πιο κοντά στην έξοδο με την Ίντερ ανάμεσα στις ομάδες που τον πολιορκούν και αυτός πίσω στο στρατιώτη της Ρεάλ όλα αυτά τα χρόνια, ο κεντρικός αμυντικός των Μερέχες, ενώ μπορεί να προκύψουν και κάποιες πωλήσεις όπως για παράδειγμα του Μεντί και κάποιες άλλες αποχωρήσεις όπως του Λούν για παράδειγμα του αναπληρωματικού τερματοφύλακα, ο οποίος θέλει να πάει κάπου να παίζει σύμφωνα με τα ρεπορτάζ και δεν αποκλείει τη Ρεάλ να κινηθεί και για αναπληρωματικό goalkeeper. Είναι πάντως χαρακτηριστικό, μιας και πιάσαμε λίγο το θέμα της Real Madrid, πως το φετινό καλοκαίρι από εκεί που δεν προμηνιόταν ιδιαίτερα πολύ άσχολο για την Real, δηλαδή σύμφωνα με τα δεδομένα της ομάδας, καταρχάς πριν από μερικούς, ακόμα και πριν από μερικές εβδομάδες, η παραμονή του Μπενζεμά ήταν βέβαιη ότι θα ανανεώσει μέχρι το 24. Τα περισσότερα ρεπορτάζ έκαναν λόγο για μια, δυο, τρεις προσθήκες για την Real Madrid. Και πλέον η Real μπαίνει σε ένα από τα πιο πολύ άσχολα καλοκαίρια της σύγχρονης ιστορίας της. Η Real, η οποία δεν ήταν ιδιαίτερα δραστήρια στις τελευταίες μεταγραφικές περιόδους. Δηλαδή, μετά το 2019, όταν είχε ξοδέψει περίπου 300 εκατομμύρια για να φέρει παίκτες σαν τον Αζάρ, σαν τον Γιώβιτς, σαν τον Μιλιτάο και το Ροντρίγκο στο Μπερναμπέου, πέρασε αρκετά ήσυχα καλοκαίρια από εκεί και μετά. Το 20 δεν έκανε καθόλου μεταγραφές. Για τις χειμερινές μεταγραφικές περιόδους δεν το συζητάμε. Δεν είχε προχωρήσει σε καμία κίνηση. Το 21 πήρε τον Αλάμπα ως ελεύθερο και τον Καμαβιγκά και υπήρχε όλο αυτό το σύρελ με τον Μπαπέ μέχρι την τελευταία μέρα του Αυγούστου που δεν κατάφερα να αγοράσει τελικά την Παρί. Και το 22, όταν έγινε και το φιάσκο με τον Εμπαπέ που ούτε σαν ελεύθερο κατάφερα να αποκτήσει, προχώρησε στην απόκτηση του Ρούντιγκερ σαν ελεύθερο από την Τσέλσι και του Τζουαμενί, που είναι η πιο ακριβή μεταγραφή της, τα 80 εκατομμύρια απόδοση του Τζουαμενί την τελευταία τριετία. Όμως, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα και έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα αυτό το καλοκαίρι, θα είναι ένα πολύ έντονο μεταγραφικά καλοκαίρι για τη Ρεάλ. Καταρχάς να πούμε πως αυτή τη στιγμή με τις αποχωρήσεις του Ασένσιο, του Αζάρ, του Μπενζεμά, του Μαριάνο, η Ρεάλ μπροστά έχει μείνει μόνο στο ρόστερ με τους Βινίσιους και Ροντρίγκο. Άντε να υπολογίσουμε και τον πιτσιρικά τον Ουρουγουανό Σιντερφόρ, τον Άλβαρο Ροντρίγκες, ο οποίος μπορεί και να μην συνεχίσει στην ομάδα του χρόνου να δοθεί κάπου δανεικός. Όπως καταλαβαίνει είναι επιτακτική ανάγκη απόκτησης Σιντερφόρ, όχι απλά επιθετικών και το ίδιο είπε και ο Αντσελότη στην συνέντευξη τύπου. Μετά το χθεσινό παιχνίδι. Και τα ονόματα φυσικά είναι πάρα πολλά. Έχουν ακουστεί ο Κέιν, ο Χάβερτς, υπάρχει η περίπτωση του Χωσέλου που ήταν ο πρώτος κόρης της Ισπανιόλ φέτος, ο οποίος θα πάει όπως όλα δείχνουν στη Ρεάλ ως δανεικός. Προέρχεται και από τις Ακαδημίες Ρεάλ, όμως δεν υπολογίζεται φυσικά για βασικό φορ. Υπάρχει πολύ μεγάλη ονοματολογία στη Ρεάλ Μαδρίτης. Κάθε τόσο κάποια είδηση κάνει εμφάνισή της για προτάσεις στον Χάρι Κέιν, για προτάσεις στον Χάβερτς της Τσέλσι, ο οποίος δεν είναι και κλασικό φορ. Αλλά είναι δεδομένο πως θα χρειαστεί αρκετή ενίσχυση στην επιθετική γραμμή και δεν είναι μόνο η επιθετική γραμμή. Υπάρχει, θυμίζω, η περίπτωση του Μπέλιγχαμ. Είναι γνωστό εδώ και εβδομάδες ότι έχει συμφωνήσει η Ρεάλ στους προσωπικούς όρους με τον παίχτη και μένει η συμφωνία με την Ντόρτμουντ, με τις τελευταίες πληροφορίες να κάνουν λόγο για
διαπραγματεύσει των δύο ομάδων και πλέον να έχει μείνει η μοναδική εκκρεμότητα τα bonus, να τα βρουν οι ομάδες και στη μορφή των bonus. Υπάρχει η περίπτωση Φραν Γκαρσία που έχει δικλείσει στο αριστερού μπακ, που έπαιζε στη Ρεάλ και είχε πολύ καλή παρουσία φέτος με τη Ράγιο. Γενικότερα θα είναι ένα, ξαναλέω, πάρα πολύ καυτό μεταγραφικό καλοκαίρι για τη Ρεάλ Μαδρίτης, εκεί που δεν προμηνιότανε πριν από λίγες εβδομάδες κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ο Μπέλιγχαμ και κανά δυο λιγότερο λαμπερές προσθήκες ήταν το σχέδιο για τη Ρεάλ. Υπάρχει και η περίπτωση του Μπραχήμ Ντίας, να πούμε, που θα δούμε αν θα επιστρέψει μετά το διαδανισμό του από τη Μίλαν. Ένας παίκτης που μπορεί να δώσει λύσεις και περιφερειακά στην επίθεση. Αλλά πλέον ξαναλέω ότι έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα στην Μαδρίτη, δεν έχει άλλη επιλογή Ρεάλ από το να βγει στην αγορά, να ξοδέψει αρκετά, γιατί αλλιώς και πλέον με τα τωρινά δεδομένα στο ποδόσφαιρο δεν γίνεται διαφορετικά, και να ενισχυθεί κυρίως από τη μέση και μπροστά. Λοιπόν, κλείνει αυτό το κεφάλαιο για την Ρεάλ Μαδρίτης. Θα μας απασχολήσει αρκετά στη συνέχεια, όπως και όλες οι μεταγραφικές υποθέσεις, καθώς αναμένουμε και πάλι ένα πολύ ενδιαφέρον μεταγραφικά καλοκαίρι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, είπαμε, η Μαγιόρκα νίκησε 3-0 τη Ράγιο Βαγκεκάνο. Δεν μπόρεσε καμιά από τις δύο να βγει στην Ευρώπη. Ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Ματέου Λαός, ο οποίος με δάκρυα στα μάτια αποχώρησε, ο Ισπανός διαιτητής. Η Σοσιεδάδ ανοίξε 2-1 τη Σεβίλη. Η Σεβίλη πανηγυρίζει, γιατί κατέκτησε το Europa την περασμένη Τετάρτη και θα είναι στο Champions League μαζί με τη Σοσιεδάδ, που τερμάτισε τελικά Τέταρτη. Και είχαμε και τον Μπέτις Βαλένθια, όπου είχαμε εκεί το αντίο του Χωακίν, και αυτός με δάκρυα στα μάτια από την αρχή κιόλας, πριν μπει στον αγωνιστικό χώρο. Παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του Primera Division, του Ισπανικού Πρωταθλήματος, μαζί με τον Αντώνη Θουμπιθαρέτα, τον εμβληματικό άλλο τερματοφύλακα της Μπαρτσελώνα. 622 συμμετοχές, ένα ζωντανό τρίλο για το Ισπανικό ποδόσφαιρο και την Μπέτις. Ο Χωακίν, ο οποίος έχει περάσει και από την Βαλένθια και η μοίρα τα έφερε έτσι ώστε να είναι η πρώην ομάδα, η τελευταία του αντίπαλος στην καριέρα του. Πέρα από το αντίο του Χωακίν, βέβαια, η Βαλένθια πανηγύρισε την ισοπαλία που πήρε το 1-1. Άνοιξε το σκορ ο Αγιώθε Πέρεθ μόλις το πρώτο λεπτό. Ισοφάρισε ο Ντιέγκο Λόπες. Στο 71 τέλειωσε με 10 το μάτς η Βαλένθια. Γιατί ήταν ένας βαθμός που της έδωσε τελικά και την σωτηρία. Αν και έχω εντύπωση ότι ναι, και τον βαθμό αυτό να μην έπαιρνε, έτσι όπως ήρθαν τα άλλα αποτελέσματα στη μεγάλη μάχη για την παραμονή, θα ήταν μια από τις ευνοημένες ομάδες. Αυτή που την πάτησε, αυτή που τελικά θα ακολουθήσει την Ισπανιόλ και την Έλτσε στην από κάτω κατηγορία, ήταν η ομάδα με πρόεδρο τον Ρονάλντο τον Βραζιλιάνο, τον Ρεάλ Βαγιαδολίδ, η οποία δεν κατάφερε να νικήσει τη Χετάφε, που κι αυτή πάλευε για τη σωτηρία της. Έμεινε στο 0-0 στο Χωσέ Θορίγια και έτσι υποβιβάστηκε, γιατί τερμάτισε στην 18η θέση, τρίτη από το τέλος. Αυτή που έμεινε τελευταία στιγμή στην κατηγορία ήταν η Αλμερία, σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι με την υποβιβασμένη Ισπανιόλ στο Κορνιγιάλ Πράτ στη Βαρκελόνη. Ήρθε 3-3 ισόπαλη, με τον Εμπάρμπα να σκοράρει 2 γκολ και το δεύτερο με πέναλτι στο 87, που έδωσε και το βαθμό που έσωσε την Αλμερία. Η Αλμερία με ήττα στην Ισπανιόλ σε συνδυασμό με την ισοπαλία της Βαγιαδολίδα, αυτή που έπεφτε κατηγορία. Όμως το πέναλτι αυτό του Εμπάρμπα και το 3-3 την κράτησε και την επόμενη σεζόν στην Primera Division. Και φυσικά είχαμε και το παιχνίδι της Θέλτα με την Μπαρτσελώνα. Είχαμε και το Έλτσε Κάντιθ 1-1 με την υποβιβασμένη Έλτσε, και η Κάντιθ έμεινε στην κατηγορία. Και το παιχνίδι της Θέλτα με την Μπαρτσελώνα, εκεί έλαμψε για ακόμη μια φορά το άστρο του Γκάμπρι Βέγκα, του νεαρού Ισπανού χαφ, ο οποίος έχει εντυπωσιάσει φέτος με τις εμφανίσεις του στην ομάδα της Γαλλικίας και θεωρείται δεδομένο πως θα παίζει σε άλλη μεγαλύτερη ομάδα από του χρόνου. Σκόραρε 2 γκολ και μάλιστα το δεύτερο ήταν πραγματικά μια ζωγραφιά, και το πρώτο, αλλά το δεύτερο ήταν ένα φοβερό πλασέ από πολύ πλάγια θέση που κρέμασε τον goalkeeper της Μπαρτσελώνα. Τα 2 γκολ αυτά του Βέγκα έδωσαν την νίκη με 2-1 στη Θέλτα. Η Μπαρτσελώνα μείωσε κάποια στιγμή στο 79 με το Φάτι, αλλά δεν μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω. Και η Θέλτα έμεινε και αυτή στην μεγάλη κατηγορία. Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και το πρωτάθλημα στην Ισπανία. Θρίλερ σε πολλά μέτωπα και αυτό, όπως είδαμε μέχρι το φινάλε. Η Μπαρτσελώνα λοιπόν πρωταθλήτρια, πρώτο σκόρερ της κατηγορίας Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στην πρώτη του χρονιά κιόλας στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Και Μπαρτσελώνα, Ρεάλ Ατλέτικο, Ρεάλ Σοσιεδάδ και Σεβίλη μέσω Europa League στο Champions League.
Villarreal Betis στο Europa League και ο Σασούνα στο Conference. Βαγιαδολίδ, Εσπανιόλ και Έλτσε, οι ομάδες που υποβάζονται ο τελικός απολογισμός στην Ισπανία. Και στην Ιταλία, εκεί όπου έμενε να μάθουμε ποια θα είναι η ομάδα που θα υποβιβαστεί μαζί με τις Σαμπντόρια και Κρεμονέζε, αλλά και ποιες θα είναι τελικά οι ομάδες που θα βγουν στο Europa και ποια στο Conference, αφού ο τίτλος βέβαια είχε πάει στην Νάπολη εδώ και καιρό και είχε και την μεγαλοπρεπιφιέστατη στην Νάπολη στο χθεσινό παιχνίδι κόντρα στη Σαμπντόρια. Και η τετράδα ήταν γνωστή, Νάπολη, Λάτσιο, Ίντερ και Μίλαν, με αυτή τη σειρά τελικά τερματίζουν στο πρωτάθλημα και βγαίνουν Champions League του χρόνου. Αλλά τα ευρωπαϊκά εισιτήρια για το Europa τα 2 και το 1 του Conference πεζόταν μεταξύ της Αταλάντα, της Ρώμα και της Juventus. Τελικά νικήσανε και οι τρεις και η βαθμολογία έμεινε αμετάβλητη. Η Αταλάντα και η Ρώμα θα παίζουν του χρόνου στο Europa League και η Juventus θα αρκεστεί μετά και την αφαίρεση βαθμών στο Conference League, εκτός και αν η UEFA την τιμωρήσει για το σκάνδαλο Plus Valencia που ταλανίζει τους τελευταίους μήνες στην Juventus, την αποκλείσει από την Ευρώπη για του χρόνου, για τη σεζόν 23-24, και αν γίνει αυτό, τη θέση της θα πάρει 8η ομάδα της Ιταλίας, που είναι η Fiorentina, η οποία δεν αποκλείεται να έχει ευρωπαϊκό στήριο έτσι κι αλλιώς όμως, γιατί μην ξεχνάμε πως παίζει στον τελικό του Conference την Τετάρτη, με κόντρα στη West Ham, και εάν το κατακτήσει βγαίνει Europa League μαζί με τις Αταλάντα και Ρώμα. Η Αταλάντα λοιπόν είχε 5-2 τη Μόντσα, και έκλεισε θέση στο Europa League με hat-trick του Kop Miners, ένα γκολ του Χόιλουντ και ένα γκολ ακόμη του Μουριέλ. Η Ρώμα σε ένα παιχνίδι thriller πήρε και αυτή θέση στο Europa νικώντας 2-1 τη Σπέτσια που κεγότανε για την παραμονή. Άνοιξε το σκόρ ο Νικολάου, ο δικός μας, ο Έλληνας center back, στο 6, αλλά γύρισε το παιχνίδι Ρώμα με ένα γκολ του Ζαλεύσκη και ένα πέναλτι του Πάουλο Ντιμπάλα στο 90-1, ένα πέναλτι, ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο για τη Ρώμα, γιατί μέχρι εκείνη την ώρα θα έπαιζε στο Conference, καθώς η Juventus νικούσε στην έδρα της Ουντινέζε με ένα 0 με γκολ του Κιέζα, που ήταν και το τελικό σκορ, και έπαιρνε μέχρι εκείνο το σημείο η Juventus το εισιτήριο για το Europa League, που αυτός ήταν και ο στόχος που είχε απομείνει στη Juventus αυτή την τελευταία αγωνιστική. Όμως η Ρώμα κέρδισε πέναλτι. Ο Πάολο Ντιμπάλα, που ήταν ο πρωταγωνιστής της Ρώμα στο τελικό του Europa League, γιατί σκόραρε για να ανοίξει το σκορ κόντρα στη Σεβίλη, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για τους Ρωμαίους τελικά. Ευστόχησε στο πέναλτι και έστειλε τη Ρώμα στο Europa League. Γιατί η Juventus είπαμε πως θα παίξει στο Conference η ομάδα του Τωρίνο. Δεν της έφτασε η νίκη κόντρα στην Ουντινέζε. Και όσον αφορά τώρα τη μάχη της παραμονής, δεν βγήκε λευκός καπνός, δεν ξέρουμε ακόμη ποια ομάδα θα υποβιβαστεί, παρότι τελειώσαν οι αγωνιστικές στην Ιταλία. Και αυτό γιατί και οι δύο ομάδες, και η Βερόνα και η Σπέτσια, που έτσι κι αλλιώς ισοβαθμούσαν, φέρανε τα ίδια αποτελέσματα, έχασαν και οι δύο δηλαδή. Η Βερόνα από τη Μίλαν στο Σαν Σίρο με 3-1 και η Σπέτσια, το είπαμε, με 2-1 από τη Ρώμα στο Ολύμπικο. Και πλέον θα παίξουν μπαράζ για την παραμονή τους στην Serie A, γιατί έτσι ήταν ο κανονισμός φέτος στο καμπιονάτο. Εάν για κάποιες θέσεις πάλευαν δύο ομάδες και ισοβαθμούσανε, το ίδιο θα συνέβαινε και για την υπόθεση τίτλος, δεν χρειάστηκε βέβαια αυτό. Όμως για την παραμονή, αυτό για την 18η θέση δηλαδή, αυτό ίσχυε επίσης και έτσι έγινε. Σπέτσια και Βερόνα ισοβάθμισαν στους 31 βαθμούς και πλέον θα παίξουν μπαράζ μεταξύ τους για να δούμε ποια ομάδα θα μείνει στην κατηγορία και ποια ομάδα θα υποβαστεί στην Serie B.
Εκτός και από τη φιέστα της Νάπολη και τα μάχη για Ευρώπη και παραμονή, κάτι άλλο που άξιζε φέτος με συγχωρείτε, αυτή την τελευταία αγωνιστική στην Ιταλία ήταν φυσικά το αντίο του Λάταν Ιμπρέμοβιτς στο παιχνίδι της Μίλαν με τη Βερόνα. Δεν αγωνίστηκε ο Λάταν Ιμπρέμοβιτς εδώ και καιρό εκτός υποχρεώσεων της Μίλαν. Γενικότερα, το τελευταίο διάστημα δεν μπορούσε να βοηθήσει την αγαπημένη του ομάδα. Είπε αντίο σε ηλικία 41 στα 42 χρόνια ο Ιμπρέμοβιτς, αντίο από το ποδόσφαιρο. Με δάκρυα στα μάτια και αυτός και αυτό το παιχνίδι και αυτό το αντίο πολύ φορτισμένο συναισθηματικά. Ο Ιμπραήμοβιτς, ο οποίος χάρισε και μερικές φοβερές ατάκες στην συνέντευξη τύπου στην συνέχεια. Ένας παίχτης πολύ σπουδαίος, κατάφερε πάρα πολλά πράγματα στην καριέρα του, κατέξε 32 τρόπαια συνολικά, έπαιξε σε πάρα πολλά διαφορετικά πρωταθλήματα, ξεκινώντας από τη Σουηδία, τη Μάλμε. Πήγε στην Ολλανδία να παίξει στον Άγιαξ, κατέκτησε παντού τίτλους, παντού πρωταθλήματα, σε συνέχεια στη Γιουβέντου, στην Ιταλία, στην Ίντερ αργότερα, στην Μπαρτσελώνα για μια σεζόν, όπου δεν πήγε πολύ καλά εκεί η συνύπαρξή του με τον Γκουαρδιόλα. Γύρισε στην Ιταλία για τη Μίλαν, 4 χρόνια σε συνέχεια στην Παρίσι Σεζερμέν στη Γαλλία, στην Premier League δοκίμασε τις δυνατότητές του στην Manchester United. Στην Αμερική πήγε για τους Los Angeles Galaxy και τα τελευταία 2 χρόνια γύρισε στη Μίλαν για να κλείσει εκεί την καριέρα του. Η Ιταλία ήταν η χώρα που τον αγκάλιασε περισσότερο από κάθε άλλη, που ένιωσε την ένιωση περισσότερο στα σπίτι του. Τα περισσότερα χρόνια του άλλωστε τα πέρασε στο καμπιονάτο. Δεν κατάφερε ποτέ να κατακτήσει ένα Champions League. Αυτό είναι το θα του μείνει ως μεγάλο αποθυμένο. Αλλά νομίζω δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς ότι ο Ζλάταν Ιμπρέμοβιτς ήταν από τους μεγαλύτερους αρτίστες που είδαμε στα γήπεδα την τελευταία 20 ετία, από τους μεγαλύτερους σκόρερ, ειδικά στο πικ του, στην καλή του εποχή. Και ξαναλέω ότι απέδειξε παντού όπου πήγε πως ήξερε πάρα πολύ καλά πως να νικά και να κάνει πρωταθλητισμό. Ένας ακόμη λοιπόν μεγάλος ποδοσφαιριστής αποχαιρέτησε την ενεργό δράση ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς. Και από εκεί και πέρα η Φιωρεντίνα ανοίξε 1-3 την Σασουόλο, προετοιμάζεται για τον τελικό του Conference κόντρα στη West Ham. Η Ίντερ ανοίξε 1-0 την Τωρίνο και αυτή προετοιμάζεται για το πολύ μεγάλο παιχνίδι με τη City στον τελικό του Champions League. Κρεμονέζε Σαλερνιτάνα 2-0, Έμπολι Λάτσιο 0-2. Πολύ επιτυχημένη σεζόν για τη Λάτσιο. Τερμάτισε δεύτερη πίσω από την άπιαστη Νάπολη και θα παίζει Champions League του χρόνου. Λέτσε Μπολόνια 2-3. Και Νάπολη, Σαμπντόρια 2-0. Οι Ναπολιτάνοι γιόρτασαν μία ακόμη φιέστα, αυτή τη φορά με το τρόπαιο, στο Diego Armando Maradona. Όλη η πόλη γιόρτασε. Γκολ ο Όσιμεν με πέναλτι, ο πρώτος σκόρερ, ο καποκανονιέρε της Σεριά φέτος. Και ο Τζιοβάνι Σιμεώνε στο 85, το 2-0. Πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία για την Νάπολη. Ονειρεμένη σεζόν και να πούμε πως σάρωσε και όλα τα ατομικά βραβεία η Νάπολη φέτος στην Ιταλία. Ο Όσιμεν, είπαμε, πήρε το βραβείο του πρώτου σκόρερ. Ο Κιμ, ο Νοτιοκορεάτης, κεντρικός αμυντικός στο βραβείο του καλύτερου αμυντικού στη Σέρια, δικαίως, έλαμψε με την απόδοσή του. Και ο Κβίτσακ Βαρατσχέλια, φυσικά, πήρε τον τίτλο του πολυτιμότερου παίχτη φέτος στο Ιταλικό Πρωτάθλημα. Η μεγάλη αποκάλυψη, νομίζω, για ολόκληρη τη σεζόν στο Ευρωπαϊκό Ποδόσφαιρο, όχι μόνο στην Ιταλία. Ο Γεωργιανός, πρώτος σε assist στη Σέρια. Και πολυτιμότερος παίκτης του πρωταθλήματος. Έτσι λοιπόν τέλειωσαν τα πράγματα και στην Ιταλία. Μένει να δούμε αν η Φιωρεντίνα θα κατακτήσει το Conference League Τετάρτη για να πάρει και αυτή ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, να πάει στο Europa League σε μια σεζόν που έτσι κι αλλιώς οι ιταλικές ομάδες πρωταγωνίστησαν στην Ευρώπη. Η Ιταλία είχε φιναλίστ και στο Champions League και στο Europa League και στο Conference. Η εκπρόσωπός της στο Europa δεν τα κατάφερε. Η Ρώμα 1-1 με τη Σεβίλη στον τελικό της Βουδαπέστης και νίκη των Σεβιγιάνων στα πέναλτι, με το καθοριστικό πέναλτι να το βάζει ο Γκονζάλο Μοντίλ, ο οποίος ήταν και αυτός ο οποίος έβαλε και το τελευταίο καθοριστικό πέναλτι στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον πρόσφατο, στο Αργεντινή Γαλλία. Έχει χτίσει τη δική του παράδοση διαδικασία τον πέναλτι. Σεβίλη για 7η φορά στην ιστορία της κάτοχος του Europa League, πολυνίκης του θεσμού, δεν χάνει ποτέ τελικό του Europa League. Ταυτόχρονα ήταν η πρώτη ήττα σε ευρωπαϊκό τελικό για τον Ζωζέ Μουρίνιο, με τους Ρωμαίους να έχουν πολλά παράπονα για τη διαιτησία σε αυτό το παιχνίδι. Αλλά γεγονός ήταν πως, όποιος έβλεπε το παιχνίδι, η αίσθηση ήταν πως η Σεβίλη ήταν ένα τσικ καλύτερη από τη Ρώμα. Μια Ρώμα που από ένα σημείο και μετά, σε εκείνο το τελικό του Europa, έδειχνε πως δεν είχε τις λύσεις για να βγει μπροστά, να παίξει επιθετικά, να κατακτήσει το τρόπαιο, και
έμοιαζε να σπρώχνει τελικό προς τη διαδικασία των πέναλτι, αλλά εκεί πιο ψύχρεμη ήταν η ομάδα της Σεβίλης, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ, που πανηγυρίζει έναν ακόμη ευρωπαϊκό τίτλο. Δεν τα κατάφερε λοιπόν η πρώτη Ιταλική εκπρόσωπο σε ευρωπαϊκούς τελικούς φέτος. Να δούμε αν θα τα καταφέρουν οι άλλες δύο, η Φιωρεντίνα την Τετάρτη και η Ίντερ το Σάββατο, με την Ίντερ φυσικά να έχει το πιο δύσκολο έργο κόντρα στη Manchester City. Είναι το outsider, η City είναι το φαβορί, αλλά το ποδόσφαιρο πολλές φορές μας επιφυλάσσει πολύ μεγάλες εκπλήξεις.
Λοιπόν, πάμε και στη Γαλλία, όπου και εκεί είχαμε την τελευταία αγωνιστική, το Σάββατο που μας πέρασε, και εκεί είχαμε τις εκκρεμότητες. Καταρχάς, παίζονταν το τελευταίο εισιτήριο που οδηγεί στην. Το εισιτήριο, η τελευταία θέση που οδηγεί στην δεύτερη κατηγορία. Παίζονταν μεταξύ της Οσέρ και της ΝΑΝΤ. Τελικά η χαμένη της υπόθεσης ήταν η Οσέρ, η ιστορική γαλλική ομάδα, η οποία πέρσι ανέβηκε ξανά στην πρώτη κατηγορία, αλλά όπως ανέβηκε και έπεσε τελικά. Η ΝΑΝΤ είναι αυτή, περσινή κυπελούχος Γαλλίας και φετινή φιναλίστ και φετινή αντίπαλος του Ολυμπιακού νωρίτερα μέσα στη σεζόν στο Europa League, που σώθηκε, και αυτό γιατί η Οσέρ έχασε με 1-3 από την ΛΑΝΣ, την ομάδα η οποία τερμάτισε δεύτερη και θα παίζει Champions League του χρόνου. Και η ΝΑΝΤ νίκησε 1-0 την υποβιβασμένη ΑΝΖΕ. Έτσι κι αλλιώς είχε πιο δύσκολο έργο η Οσέρ σε αυτή την αγωνιστική. Πέρασε από πάνω από την Οσέρ και τα καναρίνια της ΝΑΝΤ έμειναν στην κατηγορία. Οσέρ, Αζαξιό, Τρουά και ΑΝΖΕ, οι ομάδες που υποβιβάστηκαν. Ωστόσο, υπήρχε ενδιαφέρον και για τις ευρωπαϊκές θέσεις, τις θέσεις που οδηγούσαν σε Europa και Conference. Μία θέση για το Europa, μία για το Conference στη Γαλλία είχε καπαρώσει ευρωπαϊκό εισιτήριο και η Toulouse που πήρε το κύπελλο Γαλλίας φέτος. Παίζονταν μεταξύ της Ρεν και της Λίλ. Οι θέσεις ευρωπαϊκές είχαν κάποιες λιγοστές ελπίδες η Μονακό με την Λιόν, αλλά και η Μονακό και η Λιόν έχασαν τα δικά τους παιχνίδια. Η Μονακό έχασε από την Τουλούζ 1-2. Ήταν απογοητευτική η εικόνα της στις τελευταίες αγωνιστικές του γαλλικού πρωταθλήματος. Και μάλιστα η Μονακό, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, δέχτηκε και το γκολ της ήττας στο φινάλε, ναι, στο 90-4. Και ενώ είχε προηγηθεί η Τουλούζ και είχε ισοφαρίσει ενδιάμεσα με τον Μπενγεντέρ η Μονακό. Και η Λιόν έχασε 3-1 από την Νις, και αυτή εκτός Ευρώπης του χρόνου. Η ομάδα που πανηγυρίζει είναι η Ρεν, η οποία πήρε το καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο. Το εισιτήριο για το Europa League νίξε 1-2 την Μπρέστ με 2 γκολ του Μπενζαμέν Μπουριζό στο 13 και στις καθυστερήσεις πρώτου χρόνου 45-4. Την ώρα που η Λίλ έφερνε 1-1 με την Τρουά και υποχώρησε στην πέμπτη θέση, θα αρκεστεί στο Conference η Λίλ, την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ρεν και Τουλούζ βγαίνουν στο Europa. Η Παρί πανηγύρισε την κατάκτηση του τίτλου τελικά με 1 βαθμό διαφορά. Είχε εξασφαλίσει από την προηγούμενη αγωνιστική μαθηματικά τον τίτλο, αλλά ιτήθηκε στο τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος με 2-3 από την Κλερμόν. Είναι μια Κλερμόν που τερμάτισε 8η. Η Λανς τελικά δεύτερη, 85-84 βαθμοί, πολύ, πολύ καλή σεζόν για τη Λανς. Βγαίνει στο Champions League στους ομίλους και η Μαρσέγη θα παίξει στα προκριματικά. Δεν αποκλείεται να είναι και πιθανή αντίπαλος της ΑΕΚ το καλοκαίρι στην προκριματική φάση του Champions League. Μάλλον, όχι, με συγχωρείτε, δεν θα είναι πιθανή αντίπαλος η Μαρσέγη της ΑΕΚ. Θα είναι του Παναθηναϊκού, εάν ο Παναθηναϊκός προχωρήσει αρκετά στην προκριματική φάση του Champions League, γιατί θα τοποθετεί στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών. Η Μαρσέγ, η ΑΕΚ θα είναι στο μονοπάτι των πρωταθλητών. Θα πούμε μερικά πράγματα για τα προκριματικά σε λίγο. Στο παιχνίδι της Παρί με την Κλερμόν είχαμε το αντίο του Μέση και του Ράμος από την Paris Saint-Germain, και των δύο ολοκληρώθηκαν συμβόλαια, δεν θα συνεχίσουν. Για το Μέση περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η επόμενη εβδομάδα, αν θα επιστρέψει στην Μπαρτσελώνα όπως συζητιέται, αν θα αποδεχθεί την εξωπραγματική πρόταση της Αλχιλάλ Σαουδική Αραβία για να πάει μαζί με τον Μπενζεμά και τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο πρωτάθλημα το αραβικό. Υπάρχει και μια πρόταση από την Ίντερ Μαϊάμι, από το MLS, από την Αμερική. Έκανε κάποιες δηλώσεις ο πατέρας του Μέση, ο Χόρκε Μέση, και μάνατζερ του σήμερα, και είπε πως είναι επιθυμία του Αργεντινού να επιστρέψει στην Μπαρτσελώνα, αλλά πρέπει να βρεθεί η φόρμουλα για να γίνει αυτό. Η Μπαρτσελώνα αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, αντιμετωπίζει πρόβλημα με το να δηλώσει τον Μέση στο ρόστερ για το Ισπανικό πρωτάθλημα την επόμενη σεζόν. Θα πρέπει να εξοικονομήσει και άλλα χρήματα, να κάνει και άλλες περικοπές. Σίγουρα οι χορηγίες που έχει συνάψει το τελευταίο διάστημα, το γεγονός ότι θα αποχωριστεί βαριά συμβόλαια όπως του Μπουσκέτς και του Ζόρντι Άλμπα, όλα αυτά βοηθούν την Μπαρτσελώνα να κάνει χώρο για το συμβόλαιο του Λιονέλ Μέση. Ήταν και ο λόγος που αποχωρίστηκε το Μέση το 2021 και οδήγησε τον Μέση να αποδεχθεί την πρόταση της Παρί για να κάτσει μια διετία στο Παρίσι. Θα δούμε τι θα συμβεί. Είναι από τις μεταγραφικές υποθέσεις που τραβάνε
τα περισσότερα φώτα της δημοσιότητας, αλλά είναι πολλές και θα είναι πολλές οι μεταγραφικές υποθέσεις αυτές που θα το κάνουν αυτό το καλοκαίρι. Λοιπόν, έτσι ολοκληρώνεται και το γαλλικό πρωτάθλημα και να πάμε και λίγο στο Βέλγιο, όπου εκεί πραγματικά έγινε μια τεράστια μάχη για την κατάκτηση του τίτλου. Απίστευτη εξέλιξη είχε η τελευταία αγωνιστική, όπου έπαιζε η Union Saint-Gilloise με την Brise και η Genk με την Adverb και οι τρεις είχαν ελπίδες να κατακτήσουν το πρωτάθλημα. Η Union Saint-Gilloise είχε 46 βαθμούς και ήταν στην πρώτη θέση. Η Adverb είχε τόσους βαθμούς όσους και η Saint-Gilloise, 46, και 45 είχε η Genk. Έγινε το εξής απίστευτο στην τελευταία αυτή αγωνιστική του Βελγίου. Η Union Saint-Gilloise ήθελε την νίκη κόντρα στην Club Brugge, η οποία δεν διεκδικούσε πρωτάθλημα, για να κατακτήσει τον τίτλο. Ήταν 1-0 μπροστά στο σκορ, με γκολ στο 46, μέχρι το 89. Πανηγύριζαν την κατάκτηση του τίτλου οι οπαδοί της Saint-Gilloise, μέχρι το 89, όπου ισοφαρίζει η Brugge, και όχι απλά ισοφαρίζει η Brugge, από εκεί και πέρα καταραίει η Union Saint-Gilloise, δέχεται άλλα 2 γκολ καθυστερήσεις από την Club Brugge, χάνει τελικά με 1-3, και από τη στιγμή που χάνει η Saint-Gilloise, πρωταθλήτρια αναδεικνύεται η Genk, όπως όλα δείχνουν, η οποία νικά την Adverb στην έδρα της, άνοιξε το σκορ Genk 1-0, ισοφαρίστηκε από την Adverb, βρήκε νέο γκολ στο 75 με 2-1 και μέχρι τις καθυστερήσεις νικούσε 2-1 και ήταν αυτή η πρωταθλήτρια Βελγίου, η Genk δηλαδή. Αλλά στο 94 βρίσκεται ο Toby Alderweireld, ο παλιός αμυντικός του Άγιαξ και της Tottenham, έξω από την περιοχή, κάνει μια απίστευτη εκτέλεση, ένα απίστευτο σουτ που καρφώθηκε στο δεξί παράθυρο της εστίας της Genk, απίστευτο τελείωμα εκτός περιοχής για κεντρικό αμυντικό, σκοράρει για την Royal Antwerp, κάνει το 2-2 και με αυτό το buzzer beater goal η Antwerp κατακτά το πρωτάθλημα, το τελικό 2-2. Έγιναν απίστευτες σκηνές στο γήπεδο της Genk και στο γήπεδο της Antwerp, όπου είχαν στηθεί γιγαντοοθόνες και ο κόσμος έβλεπε το παιχνίδι από την τηλεόραση. Αρκεί να σας πούμε πως η Adverb, που πανηγύρισε σήμερα και στους δρόμους της Αμβέρσας τον τίτλο, είχε να κατακτήσει το πρωτάθλημα Βελγίου από το 1957. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι 66 χρόνια περίμενε η Adverb για να κατακτήσει το πρωτάθλημα στο Βέλγιο. Καταλαβαίνετε πόσο τεράστια ήταν η χαρά των ανθρώπων της Adverb και των φιλάθλων για αυτό το πρωτάθλημα, και έτσι όπως πήγε αυτό το πρωτάθλημα, στα τελευταία λεπτά των αγώνων άλλαξε τρεις ομάδες ο τίτλος. Άλλαξε χέρια τρεις φορές ο τίτλος. Πήγαινε στην Saint-Gilloise, για λίγο πήγε στην Genk και τελικά κατέληξε στα χέρια της Adverb. Φοβερό φινάλε για το βελγικό πρωτάθλημα. Και ό,τι έγινε στο Βέλγιο αφορά και τις ελληνικές ομάδες. Και πώς τις αφορά, η δεύτερη ομάδα του Βελγίου έτσι κι αλλιώς θα πήγαινε υποψήφια αντίπαλος του Παναθηναϊκού αλλά και του Ολυμπιακού στη συνέχεια, στα προκριματικά του Champions League και του Europa League αντίστοιχα. Η δεύτερη ομάδα είναι η Genk μετά το φοβερό φινάλε. Επομένως, η Genk πάει σαν υποψήφια αντίπαλος του Παναθηναϊκού μαζί με την δεύτερη ομάδα της Ουκρανίας, που είναι τελικά η Ντνίπρο, με τη Σαχτάρ εκεί πέρα να παίρνει το πρωτάθλημα. Και αυτό αφορά και τον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός θα περιμένει οι ομάδες που έχουν αποκλειστεί από το γύρο που μπαίνει ο Παναθηναϊκός στη Champions League για να παίξει μαζί του στο τρίτο προγραμματικό του Europa League. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει λίγο πιο μετά από τον Παναθηναϊκό, σε άλλη διοργάνωση βέβαια, αλλά οι κληρώσεις θα έχουν άμεση σχέση για αυτές τις δύο ομάδες. Σερβέτ, Ντνίπρο και Γκένκ, πιθανές αντίπαλοι για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, και έτσι όπως είναι οι κληρώσεις για τον Ολυμπιακό υπάρχει και 50% πιθανότητες να έχει τη Σερβέτ, δηλαδή είναι μια στις δύο πιθανότητες να παίξει με την ελβετική ομάδα Ολυμπιακό στα προγραμματικά του Europa. Θα το δούμε αυτό, αργότερα μες στο καλοκαίρι είναι οι κληρώσεις, αυτά όσον αφορά και πιθανές αντιπάλους των ελληνικών ομάδων. Θυμίζω ότι ΠΑΟΚ και Άρης είναι στα προγραμματικά του Conference, ξεκινά από το δεύτερο προγραμματικό. Ο Ολυμπιακός ξεκινά από τον τρίτο προγραμματικό του Europa, από τον τρίτο προγραμματικό του Champions League η ΑΕΚ και από τον δεύτερο προγραμματικό του Champions League ο Παναθηναϊκός.
Η ΑΕΚ είναι η μόνη που έχει εξασφαλίσει σίγουρα ευρωπαϊκή παρουσία μέχρι το Δεκέμβριο, γιατί στη χειρότερη θα παίξει ο μίλος του Conference League, αν γνωρίσει δύο αποκλεισμούς. Ο Παναθηναϊκός για να παίξει μέχρι το Δεκέμβρη Ευρώπη θα πρέπει να περάσει τουλάχιστον έναν γύρο στο Champions League. Ο Ολυμπιακός και αυτός θα πρέπει να περάσει ένα γύρο τουλάχιστον στο Europa. Και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης θα πρέπει να φτάσουν μέχρι το τέλος του δρόμου για να μπουν στους ομίλους του Conference. Έτσι όπως έχει κατρακυλήσει η Ελλάδα στην γενική κατάταξη της UEFA, δεν έχουμε την πολυτέλεια καμιά μας ομάδα να μείνει απ' έξω από τους ομίλους. Θα πρέπει όλες να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό για να πάρουν προκρίσεις, να πάνε όσο πιο μακριά γίνεται φέτος, την επόμενη χρονιά δηλαδή, στην Ευρώπη. Και να θυμίσω ότι από του χρόνου, από τη σεζόν 23-24, θα είναι ένα λιγότερο το εισιτήριο, τα ευρωπαϊκά εισιτήρια για τις ελληνικές ομάδες. Θα βγαίνουν 4 ομάδες στην Ευρώπη. Γι' αυτό είναι επιτακτική ανάγκη να έχουμε καλές πορείες, όσο καλύτερες γίνεται, τη σεζόν αυτή που μας έρχεται στα ευρωπαϊκά κύπελα. Βρίσκεται σε εξέλιξη το δεύτερο παιχνίδι του αγώνα μπαράζ για την Bundesliga Αμβούργο-Στουτγκάρδη. Είχαμε πει με ποιον απίστευτο τρόπο βγήκε στην τρίτη θέση το Αμβούργο στην Zweite Liga και υποχρεώνεται να παίξει μπαράζ με την Στουτγκάρδη για να ανέβει κατηγορία, για να επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία. Στουτγκάρδη παλεύει για τη σωτηρία της. Καταστροφικό το πρώτο παιχνίδι για το Αμβούργο. 3-0 νίκησε η ομάδα του Μαυροπάνου, η Στουτγκάρδη, στο πρώτο μάτς. Τώρα είναι 1-0 το Αμβούργο μπροστά στον επαναληπτικό. Θα δούμε τι θα συμβεί και σε αυτό το μπαράζ. Πολύ ενδιαφέρον ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες. Πριν κλείσουμε να πούμε πως υπάρχει ο τελικός του conference την Τετάρτη ανάμεσα στην Φιωρεντίνα και την
West Ham και ο τελικός του Champions League φυσικά το Σάββατο το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη ανάμεσα στη Manchester City και την Inter. Δύο πραγματάκια. Αρχικά για τον τελικό του conference, να πούμε πως παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι ο δεύτερος τελικός σε αυτή την νεοσύστατη διοργάνωση. Η πρώτη κάτοχος ήταν πέρσι η Ρώμα που κέρδισε 1-0 την Feyenoord στον τελικό των Τυράννων με τον γκολ του Ζανιόλο και η Ρώμα κατέκτησε ένα κύπελο μετά το 2008 και ένα ευρωπαϊκό τρόπο, που αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Πλέον μία ακόμη ιταλική ομάδα βρίσκεται στο τελικό του conference, η Φιωρεντίνα, για την οποία και για τη West Ham φυσικά, αλλά θα πάρουμε μία-μία τις ομάδες. Είναι τεράστια υπόθεση για την Φιωρεντίνα που βρίσκεται σε ένα ευρωπαϊκό τελικό. Να πούμε πως το παλμαρές της Φιωρεντίνα έχει μόλις δύο πρωταθλήματα, το 56 και το 69, έξι κύπελα με τελευταίο το 2001, αρκετά πίσω δηλαδή, ένα Super Cup Ιταλίας και η τελευταία και μοναδική της διάκριση στην Ευρώπη έρχεται το πολύ μακρινό 1961 με μια κατάκτηση κυπέλου κυπελούχων τότε απέναντι στους Rangers. Μια Φιωρεντίνα η οποία πηγαίνει μετά από 62 χρόνια λοιπόν να κατακτήσει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το διακύβευμα την Τετάρτη για τη Φιωρεντίνα, αλλά όχι και ότι η West Ham πάει πίσω. Η West Ham η οποία έκανε μια μέτρια πορεία φέτος στην Αγγλία, δεν εξασφάλισε κάποια θέση για ευρωπαϊκά κύπελα την επόμενη σεζόν, μπορεί να το κάνει μέσω του conference. Η West Ham έχει ένα κύπελο κυπελούχων και αυτή τη δεκαετία του 60, το 1965, 4 χρόνια μετά την Φιωρεντίνα, σε μια σεζόν που είχε αντιμετωπίσει στον τελικό την Μόναχο 1860 και την είχε νικήσει. Έχει και ένα κύπελο Ιντερτότο το 1999, πιο ασήμαντη διοργάνωση. Επομένως πάει και η West Ham για πρώτη φορά μετά από 58 χρόνια να πάρει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Καταλαβαίνετε πόσο πολύ μεγάλο είναι το διακύβευμα για τις δύο αυτές ομάδες και πόσο πολύ ενδιαφέρον συγκεντρώνει αυτός ο τελικός που θα γίνει στην Πράγα την Τετάρτη το βράδυ. Εδώ θα είμαστε την επόμενη Δευτέρα να τα αναλύσουμε και φυσικά να πούμε και για τον τελικό του Champions League, όπου κοντράρει τη Manchester City με την Inter για δεύτερη φορά στην ιστορία της City σε τελικό Champions League, ξανά μετά από δύο χρόνια, μετά την ήττα της τότε από την Chelsea στο Πόρτο. Ο τελικός, είπαμε και πριν, έχει ένα πολύ μεγάλο φαβορί και ένα πολύ μεγάλο outsider. Η Inter, παρά το γεγονός ότι έχει πιο βαριά φανέλα από τη City, έχει τρία κύπελλα πρωταθλητριών στο παλμαρέ της, το 64, το 65 και το 2010, το αλυσμόν το treble με το Mourinho πριν από 13 χρόνια. Είναι ξανά μετά από το 10 σε τελικό. Είναι όμως το μεγάλο outsider. Δεν περίμενε κανένα στην Inter στην αρχή της χρονιάς να βρεθεί στο τελικό του Champions League. Τα είχαμε ξαναπεί ότι την ευνόησαν και οι συνθήκες, την ευνόησαν και οι κληρώσεις. Χρειάστηκε να αποκλείσει την Πόρτο, την Μπενφίκα, απέκλεισε τη Μίλαν στο Ιταλικό εμφύλιο στα ημιτελικά και βρέθηκε στον τελικό. Μια ομάδα η οποία φόρτσαρε πολύ από τον Απρίλιο και μετά. Σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς ήταν πολύ μέτρη, είχε πολλά σκαμπανεβάσματα μέχρι που η Τζάγκη ήταν η πατμόν. Αλλά βρήκε την φόρμουλα, ανέβηκε πολύ και ο Λουκάκου τώρα προς το φινάλε της σεζόν, κάνει φοβερή χρονιά για ακόμη μια φορά ο Λαουτάρο Μαρτίνες, έχει βρει τη συνταγή με το 3-5-2 Ιντζάγκη, μια συνέχεια τη συνταγή του Κόντε που έδωσε πρωτάθλημα στην Ίντερ το 2021 και πάει για το μεγάλο κόλπο γκρόσο. Εννοείται ότι αν καταφέρει η Ίντερ να πάρει το Champions League φέτος θα είναι ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία και από αυτή το 2010. Το 2010 έχω την εντύπωση ότι η Ίντερ σαν φαβορή μπήκε στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου κόντρα στην Μπάγερν και νίκησε και εύκολα με εκείνο το 2-0 με τα 2 γκολ του Μιλίτο. Τώρα τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Απέναντι της έχει τη Manchester City του Pep Guardiola, την απόλυτη ποδοσφαιρική μηχανή. Η City πάει να κάνει το απόλυτο φέτος, να κατακτήσει treble, να γίνει η δεύτερη αγγλική ομάδα που το κάνει μετά τη Manchester United το 1999. Έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα ήδη, κατέκτησε το κύπελο το Σάββατο που μας πέρασε στο ντέρμπι του Manchester με τη Manchester United με 2-1 με 2 γκολ του Ιλκάη Γκιντογκάν και πάει να κάνει το τρέμπλ να πάρει το μεγάλο τρόπαιο πλέον το Champions League. Πολλά έχουν υποθεί για τη City τα τελευταία χρόνια, το γεγονός ότι λυγίζει ότι τα πράγματα γίνονται κρίσιμα στο Champions League. Σίγουρα ο ρόλος του απόλυτου φαβορή προσθέτει πολύ βάρος στα πόδια των παικτών του Pep Guardiola, αλλά η γενικότερη αίσθηση είναι ότι αν όχι τώρα, πότε για την Manchester City.
η οποία νίκησε κατά κράτος τη Real Madrid στον επαναληπτικό του Manchester με 4-0 και έστειλε ηχηρό μήνυμα η ομάδα που την έχει πάρει ο Haaland από το χέρι φέτος με 51 γκολ, με 52 γκολ στις οργανώσεις. Θα ήθελε πολύ ένα γκολ και στον τελικό. Αλλά δεν είναι μόνο ο Haaland, η φετινή City, είναι πάρα πολλά μαζί. Έχει φτιάξει μια εξαιρετική ποδοσφαιρική μηχανή, ξαναλέω, ο Pep Guardiola. Μπαίνει στο τελικό του Champions League στο απόλυτο φαβορί. Απέκλεισε ομάδες όπως η Bayern, όπως η Real σε προημιτελικά και ημιτελικά. Έβαλε 7 γκολ σε λειψία. Ήταν πάρα πολύ σοβαρή, ειδικά στα παιχνίδια μέσα στην έδρα της. Έδειξε φοβερή και αμυντική συνέπεια κιόλας η City. Και νομίζω ότι είχαμε χρόνια να δούμε έναν τελικό Champions League που θα έχει τόσο ξεκάθαρο φαβορί και τόσο ξεκάθαρο outsider. Ίσως ο τελευταίος να ήταν το 2019 ανάμεσα στην Liverpool και στην Tottenham. Η Tottenham λόγω απειρίας ήταν ξεκάθαρο outsider σε εκείνο το παιχνίδι με τη Liverpool και ήταν και ένας κακός τελικός εκείνος του 2019 στη Μαδρίτη. Η Liverpool το είχε πάρει και πολύ εύκολα μάλιστα τον τελικό χωρίς να χρειαστεί να κάνει και τίποτα ιδιαίτερο. Πραγματικός τελικός για τη Liverpool τότε ήταν η μεγάλη ανατροπή και το 4-0 επί της Barcelona στο Anfield. Η ρεβάνς 3-0. Αλλά νομίζω ότι μετά από 4 χρόνια τουλάχιστον υπάρχει τελικός με ξεκάθαρο φαβορί και outsider. Αλλά αυτά σε ένα τελικό Champions League πολλές φορές δεν μετρούν. Θα μετρήσει ότι θα γίνει στο χορτάρι του Ατατούρκ. Πρώτος τελικός που γίνεται εκεί μετά το 2005 και τον επικό τελικό της πόλης ανάμεσα στη Liverpool και στην Milan. Μετά από 18 χρόνια ξανά το Champions League θα κρυθεί σε αυτό το κήπεδο στην Κωνσταντινούπολη. Ας ελπίσουμε να δούμε πολύ ωραία παιχνίδια και την Τετάρτη για το Conference και το Σάββατο για το Champions League. Έχουν ραντεβού με την ιστορία οι τέσσερις αυτές ομάδες που παίζουν στους τελικούς. Την επόμενη Δευτέρα θα είμαστε εδώ για να συζητήσουμε πολύ για το τι είδαμε σε αυτούς τους τελικούς και θα μπούμε και λίγο και σε κλίμα εθνικών ομάδων, γιατί έρχονται και δύο σημαντικά παιχνίδια, μην το ξεχνάμε, για την εθνική μας ομάδα, για τα προγραμματικά του Euro αργότερα μέσα στον Ιούνιο, με την Ιρλανδία στη Νέα Φιλαδέλφια και με τη Γαλλία στο Stade France στο Παρίσι. Λοιπόν, για την ώρα κλείνουμε. Θα τα πούμε ξανά την επόμενη Δευτέρα. Ο Ανδρέας Λεκάκης ήταν μαζί σας εδώ παρέα στο μικρόφωνο, στο στούντιο του NSTV. Ήταν εκπομπή πρώτο σκόρερ. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια καλή εβδομάδα και τα ξαναλέμε την επόμενη Δευτέρα. Γεια σας.